Δυναμικά μπαίνει στη διαδικασία του εμβολιασμού και η ηλικιακή ομάδα από 5 έως 11 ετών, με αρκετούς γονείς ήδη να έχουν κλείσει τα ραντεβού και από την πρώτη κιόλας ημέρα, σήμερα δηλαδή, να εμβολιάζουν κατά της COVID-19 τα παιδιά τους. Ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι σε 7 νοσοκομεία της Κρήτης οι εμβολιασμοί στα παιδιατρικά εμβολιαστικά κέντρα. Όπως κάθε φορά που εντάσσεται στο σχεδιασμό του εμβολιασμού νέα ηλικιακή ομάδα, έτσι και σε αυτή η ανταπόκριση, σύμφωνα με τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, θα έχει μια σταδιακά αυξημένη ανταπόκριση μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντα στην αρχή της εμβολιαστικής κάλυψης για την νέα ηλικιακή ομάδα που μπαίνει, υπάρχει στην αρχή ένας μικρός αριθμός ραντεβού, καθότι ανθρώπινο είναι, υπάρχει προβληματισμός. Φαίνεται όμως ότι και σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ραντεβού. Αναμένουμε πάντα όμως και την προσέλευση για τη διενέργεια του εμβολιασμού. Θα είμαστε τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα του πώς πάει η εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιατρικά περιστατικά. Σε επίπεδο Κρήτης, ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών γίνεται στα νοσοκομεία του νησιού υπό τη στενή παρακολούθηση των παιδιάτρων στις παιδιατρικές κλινικές που βρίσκονται εκεί για να ενημερώνουν τους γονείς και η διαδικασία να κυλάει ομαλά, χωρίς μάλιστα απορίες. Έχει υπάρξει όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε συνεργασία με τους παιδιάτρους μας. Ο καθηγητής παιδιατρικής, ο Μανώλης Γαλανάκης, έχει αναλάβει τον συντονισμό. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να προσέλθουν οι γονείς με τα παιδιά, να μιλήσουν ακόμα και οι γονείς που μπορεί να έχουν κάποιο προβληματισμό, φόβο, ανησυχία, για να μιλήσουμε τους παιδιάτρους μας και να πιστούν για την αξία του εμβολιασμού. Σημαντική παράμετρο χαρακτήρισαν πάντως οι γνωρίζοντες πως θα παίξει στην αύξηση του εμβολιαστικού ρεύματος στα παιδιά η ενεργοποίηση των εμβολιασμών σε ιατρία παιδιάτρων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς και τα παιδιά τους. Πιστεύουμε ότι από αρχές του νέου έτους και όταν θα έχουμε επάρκεια εμβολίων, πιστεύω στο βαθμό που να μπορούν να το διαχειριστούν και οι παιδίατροι στα ιατρία τους, τότε πιστεύω ότι θα το έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι το κάθε φιαλίδιο στα παιδικά εμβόλια κάτω των 12 έχει 10 δόσεις και αυτό δημιουργεί από μόνο του μια προϋπόθεση του να μην πετάξουμε καμία δόση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ο πολίτης έχει εμπιστοσύνη στον παιδίατρο, άρα είναι πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι δράσεις πρέπει να ενισχυθούν, γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Βλέπουμε την όμικρον να επελάβει, οπότε η δράση μας με τις ενισχύσεις του εμβολιασμού είναι πολύ σημαντικές.